Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαρτίου και στις 31 Μαρτίου λήγουν οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. 850 οικογένειες είμαστε σε αναμονή της δέσπευσης στελέχους του Υπουργείου Οικονομικών του κ. Παπαγεωργαντά που μόλις πέρασε, που στις 23 μας δεσμεύτηκε ότι θα συνεννοηθεί με τους υπουργούς και θα μας απαντήσουν το τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι. Σε περίπτωση μη ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας, οι άμεσες επιπτώσεις που θα αντιμετωπίσουν οι περιοχές γύρω από τη ΛΑΡΚΟ, Σεφτιώτιδα, Εύβοια, Βιωτία, Καστοριά και Αθήνα και Κοζάνη και Σέρβια είναι οι εξής. Δεκάδες εργαζόμενοι που σήμερα είναι βασισμένοι στο Ιατροφαρμακευτικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο είναι σε προγραμματισμένη θεραπεία σε ιδιωτικές κλινικές. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είναι συνάδελφοι με καρκίνο. Από τις 1 Τετάρτου αυτοί οι συνάδελφοι θα βρεθούν ξεκρέμαστοι. Θα αναγκαστούν να ψάξουν να βρουν αλλού θεραπεία ή να βάλουν βαθιά στη τσέπη τους το χέρι με εκατοντάδες ευρώ κάθε μέρα για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Δύο οικισμοί που κατοικούν 400 οικογένειες θα αντιμετωπίσουν άμεσα πρόβλημα με την παροχή ρεύματος και νερού. Μέσα σε αυτούς τους οικισμούς υπάρχουν παιδιά, ευπαθείς ομάδες εργαζομένων και μέλη των οικογενειών τους. Τα σχολεία, τα ιατρεία, τα φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ, τα μαγαζιά σε αυτούς τους οικισμούς που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή κλείνουν. Οι υπόλοιπες 450 οικογένειες σε Εύβοια, στα χωριά Μαρτίνο, Μαλεσίνα, στην Αττική, στην Καστοριά, στα Σέρβια, που έχουν σπίτια στα χωριά και στις πόλεις που δραστηριοποιεί τη ΛΑΡΚΟ, είναι νέα ζευγάρια και έχουν δάνεια. Η εργασία δεύτερου μέλους της οικογένειας στις περιοχές γύρω από τη ΛΑΡΚΟ είναι δύσκολη να βρεθεί. Δεν υπάρχουν δουλειές. Η κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων θα είναι αδύνατη με το επίδομα ανεργίας και τα προγράμματά του. 700 οικογένειες από τους 850 σπουδάζουν και έχουν παιδιά σε ηλικίες πρωτιστηρίων. Η συνέχιση των σπουδών γίνεται οικονομικά αδύνατη, ενώ η διακοπή τους θα παρασύρει εργαζόμενους πρωτιστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων στις περιοχές στην ανεργία. Μαζί με το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ σταματούν άλλα τρία εργοστάσια αμοβολής που απασχολούν άλλους 100 επιπλέον εργαζόμενους στην περιοχή. Η φύλαξη του εργοστασίου και των μεταλλείων, η διασφάλιση αποφυγής βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης εμβέλειας, πρακτικά γίνεται αδύνατη χωρίς το εξειδικευμένο προσωπικό των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ σε εργοστάσιο και μεταλλεία. Υπάρχουν έφλεκτα υλικά, αέρια, ρεύματα υψηλής τάσης, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπου μόνο οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι που είναι σε αυτές τις θέσεις μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια. Επιπρόσθετα, η μη ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και η μη προοπτική ενιαίας επαναλειτουργίας της θα φέρει το επιπλέον μαρασμό στις περιοχές μας. Στην Καμένη και πλημμυροπαθή Εύβοια χτυπούν και την κεντρική Εύβοια. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Στη βορειοανατολική Βιωτία που φέτος θα πληγεί, δεν θα ποτιστεί ο κάμπος της Κοπαϊδας από την Ανιδρία, θα χτυπεί και δει και με τους άνεργους της ΛΑΡΚΟ. Τη Λεωκρίδα που πλήττεται από την ακαρπία ελιάς, από τους κτηνοτρόφοι από την Ευλογιά, θα χτυπηθεί και από τους άνεργους της ΛΑΡΚΟ. Στην Ιεροπηγή Καστοριάς, που ήδη έχουν χτυπηθεί οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κουβαλούσαν το μετάλλευμα, χρεοκοπήσαν, θα χτυπηθεί επιπλέον με τους νέους ανέργους. Στα Σέρβια Κοζάνης, που ήδη χτυπιούνται από το κλείσιμο μονάδος στη ΔΕΗ, θα αυξηθεί επιπλέον η ανεργία. Και βεβαίως και στην Αθήνα, που τα βλέπετε και τα βιώνετε μόνοι σας, την Αθήνα της αναργίας, της σημεαπασχόλησης, των μικρών μεροκάματων και της μεγάλης ακρίβειας. Αυτό που προέβλεπε ο νόμος που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία είναι η καθάριση εν λειτουργία μέχρι τη μεταβίβαση και για αυτόν τον σκοπό θα έπρεπε να διατηρήσει τις συμβάσεις των εργαζομένων μέχρι να τη μεταβάσει στο νέο διοκτήτη. Τους ρωτάμε τι άλλαξε. Η επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ και η ανάπτυξή της είναι συνδεμένα με τη συνέχιση της εργασίας μας.
Το σχέδιο της κυβέρνησης για εκαθάριση, ενλειτουργία και ιδιωτικοποίηση για να έρθει, όπως έλεγαν, ανάπτυξη της ΝΑΡΚΟ, στήχησε στα 4 χρόνια 500 εκατομμύρια ευρώ και χρεοκόπησε. Ενώ σε μια άλλη κατεύθυνση αυτά τα χρήματα ήταν αρκετά, σήμερα όχι μόνο να μην συζητάγαμε για τις δουλειές μας ότι θα τις χάσουμε, αλλά πραγματικά να είχαν ανοίξει εκατοντάδες άλλες θέσεις. Το αντίτιμο που θα καταβάλει ο προτιμητέος επενδυτής είναι, αν έχετε το Θεό σας, 6 ευρώ το στρέμμα. 6 εκατομμύρια συνολικά για τη μοναδική βιομηχανία που έχει στην κατοχή της 1 εκατομμύριο στρέμματα γης, που στο υπέδαφος έχει 20 δισεκατομμύρια ορυκτό πλούτο. Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης για να δικαιολογήσει το μικρό αντίτιμο ήταν ότι θα γίνουν επενδύσεις. Η ΝΑΡΚΟ θα αναπτυχθεί, θα προσφέρει στο ΑΕΠ της χώρας, θα προσφέρει θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες. Λέμε, ήταν το επιχείρημα. Γιατί το επιχείρημα μετά τις βουλευτικές εκλογές άλλαξε. Και σήμερα οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων μας λένε ότι ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα την ξαναλειτουργήσει, θα την ισοπεδώσει. Οι Υπουργοί ή μας αποφεύγουν, όπως ο Σκυλακάκης και ο Χατζηδάκης, ή όπως ο κύριος Σταϊκούρας. Μα βλέπουν στον δρόμο να μοιράζουμε υλικό και να ενημερώνουμε το λαό για την κατάδεια που φέρανε στη ΝΑΡΚΟ και μας ειρωνεύονται. Δεν υπάρχει επενδυτής, φυλάκια, μας είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Πήρε την απάντηση βέβαια. Σκάνδαλο, λέμε εμείς. Η Τέρνα θα δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρει άμεσα αρέστα 500 εκατομμύρια ευρώ από τις εισπράξεις που θα κάνει ως παλιατζής κραπατζής. Επιπλέον θα πάρει για πρίκα άλλα 20 δισεκατομμύρια ευρώ ορυκτό πλούτο για να τον αξιοποιήσει όποτε θέλει και με τον τρόπο που θέλει, όπως τη σπουμάρει. Παράλληλα μας κάνει εντύπωση η εκ των προτέρων τοποθέτηση των Υπουργείων ότι τοποθετούνται με σιγουριά πριν βγει η απόφαση στο ΣΤΕ, η οποία εχθές εκδικάστηκε. Τι μας λένε ότι γνωρίζουν την κατάληξη του διαγωνισμού και σε ποιον θα πάει. Χαίρο πολύ χαιρόπλος τους λέμε κι εμείς. Τοποθετούνται πριν γίνει η μεταβίβαση. Λες και έχουν συνεννοηθεί με τον νέο ιδιοκτήτη. Εσείς τι λέτε, έχουν. Η ΝΑΡΚΟ είναι η μοναδική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο. Πρώτη ύλη δηλαδή για ανοξείδωτο χάλιβο. Ο ανοξείδωτος χάλιβας αξιοποιείται στην αυπηγοεπισκευαστική, στην αεροναυπήγηση, στην κατασκευή εργαλειών και μηχανημάτων βιομηχανίας, δεξαμενών αποθήκευσης και αγωγών μεταφοράς υγρών καυσίμων και αερίων, δεξαμενών αποθήκευσης τροφίμων, ιατρικού εξοπλισμού, εξοπλισμού εστίασης, οικιακών συσκευών, κτηριακών υποδομών υψηλής αντοχής, οικιακών συσκευών, στην πολεμική βιομηχανία και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Η ΝΑΡΚΟ, σε συνεργασία με το χρώμιο που αναπτύσσεται αυτή τη χρονική περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να παράξει ανοξείδωτο χάλιβα. Το έχει κάνει και υπάρχει μάλιστα σχετική μελέτη σκοπιμότητας. Μια τέτοια κατεύθυνση ανάπτυξης της βιομηχανίας μπορεί να ανοίξει σταθερές και εξειδικευμένες χιλιάδες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ενώ στην προοπτική να κατασκευάζονται στη χώρα μας όλα τα παραπάνω προϊόντα που αναφέραμε, μπορούν να γίνουν δεκάδες χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες οι θέσεις εργασίας. Για να αναπτυχθεί μια τέτοια βιομηχανία στη χώρα μας, χρειάζεται η ενιαία επαναλειτουργία του εργοστασίου της Λάρινας και των μεταλλείων της ΝΑΡΚΟ σε Εύβοια, Αγιάννη, Καστοριά και όπου υπάρχουν. Είναι άλλο πράγμα ο εξυγχρονισμός και η ανάπτυξη στην κατεύθυνση παραγωγής ανοξείδωτου σκάλιβα και των προϊόντων που αναφέραμε και άλλο πράγμα η ισοπαίδωση που λένε και η μετάλλαξή της. Προφανώς, παράλληλα με τα παραπάνω μπορούμε να αναπτύξουμε και την παραγωγή καθαρού νικελίου και κουβαλτίου με τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας στην κατεύθυνση παραγωγής ισορρευτών ενέργειας, αλλά και γιατί όχι και ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα μας, επαναφορτιζόμενων εργαλειών και άλλα. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και τα δυο μαζί. Μη χαθεί η τεχνογνωσία που με αίμα έχουν σπουδαχθεί οι εργαζόμενοι της ΝΑΡΚΟ.
Για να αναπτυχθεί μια τέτοια βιομηχανία στη χώρα μας χρειάζεται και ενέργεια που και αυτή μπορούμε να έχουμε. Αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με άλλες αναπτυσσόμενες νέες μεθόδους παραγωγής ενέργειας, με ελάχιστες έως και μηδενικές εκπομπές ρήπων, μπορούμε να παράξουμε αυτό που επικαλούν πράσινο κάλυμα. Παράλληλα, αξιοποιώντας τις ενεργειακές δυνατότητες που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία της, μπορούμε να δώσουμε ζεστά ύδατα τηλεθέρμανση σε μεγάλο πληθυσμό οικιακών νοικοκυριών, αλλά και σε θερμοκηπιακές μονάδες να ανοίξουν και άλλες θέσεις εργασίας. Εμείς σε αυτή τη βάση στηρίζουμε την πρότασή μας για την ανάπτυξη της ΝΑΡΚΟ και συνολικά της βιομηχανίας της χώρας μας και απαντάμε σε αυτούς που μας λένε ότι δεν έχει μέλλον, δεν έχει προοπτική. Όμως εμείς, βλέπετε, παράγουμε. Πεθαίνουμε για να παράξουμε, δεν κυβερνάμε. Εμείς ρωτάμε την κυβέρνηση, γιατί εάν γνωρίζετε τον προτέρων ότι τη ΛΑΡΚΟ την πάνε για κλείσιμο, δεν ακυρώνει το διαγωνισμό πριν ακόμα γίνει μεταβίβαση. Είναι υποχρεωμένη να απαντήσει. Έχει χρέος να σώσει τη μοναδική βιομηχανία στην Ευρώπη. Οι ειδικοί τεχνοκράτες που είναι πάνω στα Υπουργεία, χωρίς κανένα επιχείρημα, εύκολα ξεστομίζουν ότι η ΛΑΡΚΟ δεν έχει μέλλον. Αλλά επίσης εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι δεν γνωρίζουν πού τους πάνε τα τέσσερα. Ούτε το προϊόν που παράγει ΛΑΡΚΟ δεν γνωρίζουν. Ακόμη και με στενά οικονομικά κριτήρια να το δει κανείς, παρά την απαξίωση, τη 15ετία 2000-2015 πρόσφερε 4 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ της χώρας μας. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε, δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν και για λόγους άλλων συμφερόντων απαξιώνουν τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας. Τους προειδοποιούμε. Μην κλείνετε τη ΛΑΡΚΟ. Είναι εθνικό έγκλημα, κλείνει η πόρτα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας συνολικά της χώρας μας, στη χώρα μας. Τι θα κάνουν τόσες οικογένειες. Είναι ρεαλιστικό το αίτημα των εργαζομένων. Να παραμείνουμε στη ΛΑΡΚΟ όπως έχει μέχρι σήμερα ως γίνει μεταβίβαση στο νέο ιδιοκτήτη. Είναι ρεαλιστικό το αίτημα να υλοποιηθεί τώρα σχέδιο συντήρησης και προετοιμασίας επαναδημιουργίας της. Είναι ρεαλιστικό το αίτημα στη συνέχεια και εφόσον γίνουν όλα τα παραπάνω να υπάρξει διάλογος μεταξύ εργαζομένων και νέου ιδιοκτήτη για το πώς τους θα απορροφήσει. Και στη συνέχεια η κυβέρνηση να πραγματοποιήσει ουσιαστικό διάλογο και όχι προγράμματα φτώχειας και ανεργίας με τους εργαζόμενους για το πού θα αποσχοληθούν μόνιμα και σταθερά οι εργαζόμενοι που δεν θα απορροφηθούν, παίρνοντας πολύ σοβαρά το κριτήριο των ευάλωτων ομάδων και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων που έχει η χώρα μας, που έχουν τα χωριά μας και τις επιλογές μας εκεί να φτιάξουμε τις οικογένειές μας, να στήσουμε το βιός μας. Σε αυτή τη βάση επιδιώκουμε να εξαρτήσουμε κάθε περιθώριο διαλόγου με τους αρμόδιους της κυβέρνησης. Οι ενέργειες όμως και η στάση τους δεν μας αφήνουν περιθώριο. Τα υπηρεσιακά κλιμάκια μας λένε ότι καθόμαστε και πληρωνόμαστε. Ενώ είναι αυτοί που δώσαν την εντολή να σταματήσει η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, που δώσαν την εντολή να σταματήσει η συντήρησή της, είναι αυτοί που μας απαντούν όταν τους λέμε φέρτε υλικά τώρα εμείς θα ξεκινήσουμε να δουλεύουν, ότι τέτοιο σχέδιο δεν έχουν, θα το φέρει ο νέος ιδιοκτήτης. Και τώρα μας λένε ότι ο νέος ιδιοκτήτης τελικά δεν είναι επενδυτής, είναι ο βασιλάρας, ο φίλος μας που πελάει κάθε Κυριακή και σίδερα παλιά μαζεύει και βοηθά να καθαρίσουμε τις αυλές μας, ο βασιλάρας, ο παλιατζής. Τέτοιος είναι. Παίρνουν τη ΛΑΡΚΟ για να κάνουν ρευστοποίηση στα κεφάλαια που κροστούν. Τέτοια κάνουν. Κραυγή αγωνίας βγάζουμε, αλλά και αποφασιστικότητας παράλληλα. Η αξιοπρέπειά μας μόνο έμεινε και η ενότητά μας. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Είμαστε και σήμερα εδώ και ζητάμε συνάντηση. Είμαστε και χθες. Θα είμαστε και αύριο. Θα είμαστε και μεθαύριο. Σήμερα το εργοστάσιο είναι υποκατάληψη. Πολύμορφες είναι οι κινητοποίησεις. Οι συνάδελφοι της ΕΒΙΑΣ κατεβήκαν στην κατεβήκανε εδώ, θα κατεβούν και αύριο. Οι συνάδελφοι της Αθήνας, στην Καστοριά κάνουν διάφορες κινητοποίησεις. Κάτω δεν θα το βάλουν. Έξω από τη ΛΑΡΚΟ δεν
πρόκειται να βγούμε. Υπερασπιζόμαστε τις δουλειές μας, το μεροκάματο, τις οικογένειές μας, τα χωριά μας, τα σπίτια μας, τα μάρμαρα στα νεκροταφεία που άφησε η Λάρκο, αλλά από αυτόν τον τόπο δεν θα ξυλινιστρωθούμε. Είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν τη δουλειά μας. Αδέρφια, της Λάρκο πάνω απ' όλα. Ενωμένοι να συνεχίσουμε. Θα κερδίσουμε. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο θα πάρουν και ο συνάδελφος της Σέβειας, ο συνάδελφος των...